Το πρώτο βραβείο στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Τυριού κέρδισε ένας τυροκόμος από την Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για παραγωγό φέτας, ο οποίος έχει αυξήσει τις εξαγωγές του κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια. Εδώ αυτό το τυρί τώρα που βλέπουμε πλέον έχει σκληρύνει και είναι η ώρα του για να βγει για τα καλούπια. Έκανε τη φέτα χρυσή, παίρνοντας το πρώτο βραβείο στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Τυριών. Εδώ έρχεται το γάλα με μηδέν μικρόβια. Έτσι το προϊόν του έγινε γνωστό στα πέρατα της γης και έφερε στην Ελλάδα παραγγελίες από όλο τον κόσμο. Κάνουμε εξαγωγές σε 23 χώρες, κυρίως Ευρώπη, αλλά πέρα από Ευρώπη φτάνουμε Αυστραλία, Καναδά, Ιαπωνία, Αμερική. Οι μηχανές του τυροκομείου δεν σταματούν λεπτό. Το ίδιο και τα τηλέφωνα παραγγελιών από πελάτες στο εξωτερικό μας, λέει ο ιδιοκτήτης αυτού του τυροκομείου στη Θεσσαλονίκη. Δίνουμε την καλύτερη ποιότητα σε μια λογική τιμή. Αυτό από μόνο του μας έδωσε ανάπτυξη και στην εγχώρια αγορά. Το πιο σημαντικό είναι πως παρά την κρίση, το τυροκομείο αυτό αύξησε τα τελευταία χρόνια τις εξαγωγές κατά 70%. Δουλεύω σε αυτή τη βιομηχανία εδώ και 3 χρόνια. Για μένα είναι πολύ ευχάριστο το ότι ήρθα σε μια βιομηχανία και ξεκινήσαμε μαζί από χαμηλά και έχουμε φτάσει σε σημείο να εξάγουμε σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και γενικά του κόσμου. Το τυροκομείο απέσπασε τη μεγαλύτερη διάκριση στο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Τυριού στην Αμερική με ένα παραδοσιακό προϊόν, φέροντας το χρυσό βραβείο ανάμεσα σε 2.500 συμμετοχές από 24 χώρες. Έχουμε πάρει αρκετά βραβεία με τα τυριά μας. Τα πιο σημαντικά ήταν αυτό που πήραμε στην Αμερική, που πήραμε το χρυσό βραβείο για τη φέτα σε Παγκόσμιο Διαγωνισμό. Στη συνταγή ενός καλού τυριού, ακόμα και βραβευμένου, δεν υπάρχουν μυστικά, λέει ο ιδιοκτήτης του τυροκομείου στη Θεσσαλονίκη. Χρειάζεται υπομονή και μεράκι. Όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, πετυχαίνεις και το τέλειο. Το γάλα θέλει να το χαϊδεύεις, το τυρί να το χαϊδεύεις, να το βλέπεις σαν το βαμπάκι, σαν όπως βλέπεις το μωρό το παιδί. Όσο περισσότερο γίνεται γνωστή η μεσογειακή διατροφή, τόσο περισσότεροι πολίτες από όλο τον κόσμο θέλουν να βάλουν στο τραπέζι τους τα προϊόντα ελληνικής προέλευσης, μας λέει ο τυροκόμος από τη Θεσσαλονίκη.